Καλημερίζω τον κύριο Στέλιο Βοριά, επίσης υποψήφιο, με τον συνδυασμό του κύριου Σταύρου Αρναουτάκη, περιφερειακές εκλογές. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αντουργεράκη και εσάς τους ακροατές. Γιατί από το εργατικό κέντρο στην περιφέρεια και στην πολιτική, κύριε Βοριά? Γιατί την έχουμε ανάγκη αυτή την κίνηση, κυρία Δουλγεράκη. Την επόμενη πενταετία θα είναι κρίσιμη για το νησί μας και θα είναι κρίσιμη και για τα εργασιακά. Το γεγονός ότι υπάρχει ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος έχει σταθεί διαχρονικά δίπλα στους εργαζόμενους στο εργατικό κέντρο, δημιουργεί μια ασθενή σχέση, την οποία θα έρθουμε να την κάνουμε πιο ισχυρή, έτσι ώστε να προωθήσουμε θέματα όχι μόνο της εργασίας, αλλά και ό,τι σχετίζεται, όπως τα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, της έλλειψης των εργατικών χεριών, τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που είναι η ροχοκαλιά της απασχόλησης στη χώρα και στο νησί μας, και εννοείται σε κλάδους που αποτελούν τη βιομηχανία του νησιού, όπως ο τουρισμός, όπως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ο πρωτογενής τομέας που ανάφερα προηγουμένως. Mm-hmm. Από τη μια λέτε βεβαίως ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η πολιτική για την υποστήριξη της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, αλλά από την άλλη δεν κάνει να ξεχνάμε ωστόσο, για να έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας, κύριε Βοριά, ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα και στην διαχείρισή τους από αυτή την πλευρά, διότι πάντα υπάρχει η κόντρα με το κεντρικό κράτος και την πολιτική η οποία ακολουθείται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκεί θα χρειαστεί, εφόσον εκλεγείτε, να δώσετε μια άλλη μεγάλη μάχη όπως τη δίνατε μέχρι σήμερα στο εργατικό κέντρο. Δεν θα σταματήσουν οι μάχες. Κύριε Δουλγεράκη, είμαστε συνηθισμένοι στα δύσκολα, είμαστε συνηθισμένοι στις διεκδικήσεις, και είναι καιρός ίσως να διεκδικήσουμε και κάτι παραπάνω και για το νησί μας, γιατί θεωρώ ότι η Κρήτη είναι αδικημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Μπορεί να κουβεντιάζουμε για μεγάλα δημόσια έργα που είναι ευθύνη της πολιτείας, όπως ο ΒΟΑΚΣ και το αεροδρόμιο, ωστόσο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν σύγχρονα οδικά δίκτυα, ενώ εδώ στην Κρήτη υπάρχει ένα άθλιο εθνικό δίκτυο που καθημερινά χάνονται και ζωές. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα οποία, όπως είπα, η Κρήτη είναι αδικημένη, όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, που δεν είμαστε πλήρη ενταγμένοι παρότι είμαστε νησί, οι ζητήματα που έχουν να κάνουν ακόμη και με την καταβολή των συντάξεων, που στην Ανατολική Κρήτη τεράστια καθυστέρηση που υπάρχει δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα αυτά μπορεί να μην είναι ζητήματα που άπτονται στις ευθύνες μιας περιφέρειας, ωστόσο πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο περιφερειακό συμβούλιο, γιατί πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στον άνθρωπο, δίπλα στο κριτικό, σε κάθε πρόβλημα, και αν είναι δυνατόν να γίνουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, πιο διεκδικητικοί απέναντι στην κεντρική εξουσία, στην πολιτεία, στην εκάστοτε κυβέρνηση, για το καλό του νησιού μας και των κριτικών. Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά είμαστε πάντα στην ουρά της ανάπτυξης, χθες, παραπροχθές, σήμερα, και αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλους εσάς που τα επόμενα χρόνια, την επόμενη πενταετία, θα δώσετε αυτό τον αγώνα, κύριε Βοριά. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Είμαστε πάντα στην ουρά. Παρότι προσφέρουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Ή για να το πω αλλιώς, γιατί παρεξηγούμαστε και το ξέρετε, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις ούτως ή άλλως, ότι φτάνουμε στην πηγή αλλά νερό δεν πίνουμε με ευκολία ή δεν πίνουμε ποτέ. Ακριβώς. Συνέχεια είμαστε στην ουρά, θα έλεγα, της ανάπτυξης, των εξελίξεων, ακόμη και των χρηματοδοτήσεων που γίνονται στην εκάστοτε περιφέρεια. Παρότι επαναλαμβάνω προσφέρουμε ένα μεγάλο μέρος στο ΑΕΠ της χώρας, λόγω της βιομηχανίας που λέγεται τουρισμός, λόγω του ισχυρού πρωτογενή τομέα που εξάγει και τον έχουμε, αλλά και τις ισχυρές βιομηχανικές ζώνες που έχουμε. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι είμαστε αδικημένοι ως περιφέρεια και αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. Και από εκεί και πέρα να συνεχιστεί και το έργο, αυτό το έργο που κάνει εδώ και χρόνια ο Σταύρος Αρναουτάκης και εννοείται όλοι οι συνεργάτες του,
Και θέλω να πω άλλη μια φορά ότι ακόμη και το ψηφοδέλτιο δείχνει ότι ο Σταύρος έχει αποκτήσει μια εμπιστοσύνη στον κόσμο. Δηλαδή, ενώ κάποιοι είχαν αδυναμία στην τοπική αυτοδιοίκηση ακόμη και να συμπληρώσουν ψηφοδέλτιο, έχουν ενταχθεί με τον Αρναουτάκη μεγάλη, έτσι θα έλεγα, προσωπικότητες που έχουν κάνει την πορεία τους στην προσωπική, και δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη που υπάρχει στο πρόσωπό του, και ελπίζω ότι θα πάμε και ως παράταξη αλλά και εγώ προσωπικά καλά στις επόμενες εκλογές, έτσι ώστε να μας δοθεί και η δυνατότητα να δίνουμε τις μάχες μας σε ένα μετερίζει που θα αφορά όλους τους κριτικούς. Να σας πω την αλήθεια, βάζετε πάρα πολλά θέματα πάνω στο τραπέζι, τα οποία αυτά τα θέματα θα πρέπει και πιο αναλυτικά να κουβεντιαστούν, λέγοντας και μόνο το απλό ότι θεωρείτε πως η Κρήτη είναι αδικημένη σε πάρα πολλούς φορείς. Είπα ότι τα έχουμε κουβεντιάσει πολλάκις μέσα από τη συχνότητα του 984 αναφορικά με τις αδικίες που μπορεί να είναι στην εργασία, μπορεί να είναι στις συντάξεις, στους συνταξιούχους, στον χώρο της υγείας, τα πάντα όλα στο επιχειρήν, στις θέσεις εργασίας, στη φτώχεια κλπ. Αλλά να σας πω, πιστεύετε ότι είναι μια περίοδος μέσα από την σκληρή διεκδίκηση, πιστεύετε, ή βάσει των δεδομένων που υπάρχουν, γιατί περάσαμε από μια πολυετή οικονομική κρίση, παραμένουμε μέσα σε αυτή την κρίση, τα πράγματα δεν έχουν διορθωθεί, τα γνωρίζετε από το εργατικό κέντρο πολύ καλύτερα από τον καθένα, ότι τουλάχιστον οικονομικά θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να έχουμε και εκείνα τα οποία μας αναλογούν, κύριε Βοριά? Κυρία Δουλγεράκη, εγώ θα έλεγα ότι είναι ευκαιρία μας. Η επόμενη πενταετία είναι κρίσιμη. Ξέρετε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα διανεμηθούν σε όλη τη χώρα μεγάλα κονδύλια. Μεγάλα κονδύλια που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Και εννοείται στις προκλήσεις, στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων που έχουμε όχι απλά μπροστά μας, θα τις αντιμετωπίζουμε ήδη, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των αποβλήτων. Θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός, γιατί ακόμη και για το τουρισμό μπορεί να λέμε να έρθουν επιπλέον εκατομμύρια ανθρώποι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα τους ποτίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους ταΐσουμε, πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια τους. Όλα αυτά είναι προκλήσεις που θα τις δούμε στην επόμενη πενταετία μέσω της περιφέρειας. Είναι ευκαιρία, επαναλαμβάνω, μέσα ιδιαίτερα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έρθουν περισσότερα χρήματα στην Κρήτη, γιατί το αξίζουμε, γιατί είμαστε, όπως είπα, αδικημένοι και πρέπει να γίνουν κάποια ζητήματα και έργα μεγάλα στην Κρήτη που θα αφορούν το μέλλον όχι μόνο το δικό μας αλλά και των παιδιών μας. Να σας πω την αλήθεια, εγώ βάζω πρώτα το μέλλον το δικό μου και μετά το μέλλον των επισκεπτών, το μέλλον του παιδιού μου και μετά το μέλλον των επισκεπτών, για τους επισκέπτες, παροχή υπηρεσιών και όλα τα ευτράπελα τα οποία καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια και φέτος ένα περισσότερο. Συμπτωματικά, πρωτοσέλιδο, μιας που κάνουμε την κουβέντα, αυτή την κουβέντα, από την εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα: 1000 παιδιά στο μεροκάματο, θύματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, 16άριδες σε ξενοδοχεία του Ηρακλείου. Ο αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ο κύριος Κοκολάκης, τα καταγγέλει όλα αυτά και τα λέει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να δούμε και αυτό, αλλά κυρίως τα θέματα αυτά, αλλά κυρίως θα πρέπει να δούμε το δικό μας το μέλλον και πώς μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας τα πόδια για να μπορούμε να προσφέρουμε και να μπορούμε να παρέχουμε και οι υπηρεσίες και να μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω, κύριε Βοριά. Έτσι είναι, γιατί θέλουμε μια ευημερία για όλους τους κριτικούς. Δεν θέλουμε ούτε ένα ανέργο στο νησί μας, δεν θέλουμε ούτε έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε για δεκαετίες και πλήρωνε κανονικά τις εισφορές τους να χρειάζεται να περάσουν 3, 4, 5 και 5 και 6 χρόνια, ιδιαίτερα στις επικουρικές συντάξεις, για να πάρουν μια σύνταξη να ζήσουν όπως το πρέπει. Πρέπει να υπασχεθεί μια πολιτική με επίκεντρο, όπως είπα, τον άνθρωπο, και υπάρχουν μέγα κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να ασχοληθούμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να έχουμε μια ευημερία. Και θεωρώ ότι η περιφέρεια πρέπει να παίξει σε αυτό ένα καθοριστικό ρόλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτές τις πρώτες κουβέντες, κύριε Βοριά. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και σας, τους ακροατές.